Εποχή άφησε η ιστορία τη παραγγελιά του Νίκου Κοέμτζη, μια από τι πιο θλιβερές και διαβόητες ιστορίες τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εγκληματικότητας. Τα γεγονότα εκτελήχθηκαν το 1973 και αφορούν ένα έγκλημα πάθους που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, το οποίο άφησε βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη. Το βράδυ τη 25η Φεβρουαρίου 1973, ο Νίκο Κοεμτζή, συνοδευόμενο από τον αδελφό του Δημοσθένη και μερικού φίλου, επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο Νεράιδα. Η διασκέδαση ήταν σε πλήρη εξέλιξη και η ατμόσφαιρα ζωντανή, με το συγκρότημα του Τάκη Αθανασιάδη να παίζει λαϊκή μουσική. Κάποια στιγμή, ο Νίκο ζήτησε από την ορχήστρα μια παραγγελιά για να χορέψει ο αδερφό του Ζεϊμπέκικο ένα συγκεκριμένο τραγούδι, τι βεργούλε του Μάρκου Βαμβακάρι. Ωστόσο, όταν ο Δημοσθένη ξεκίνησε να χορεύει, αλήθεια μόνε του μαγαζιού μπήκαν στην πίστα και άρχισαν να χορεύουν, παραβιάζοντα τον άγραφο νόμο τη παραγγελιά, που επιβάλλει σεβασμό σε αυτόν που έχει παραγγείλει το τραγούδι και χορεύει πρώτο. Ο Νίκο, ο οποίο είχε καταναλώσει αλκοόλ, αισθάνθηκε βαθύτατα προσβεβλημένο από αυτή την παραβίαση. Ο Νίκο Κοεμτζή βγήκε εκτό ελέγχου και σε κατάσταση απόλυτη μέθη έβγαλε ένα μαχαίρι που είχε μαζί του και επιτέθηκε στου παρευρισκόμενου στην πίστα. Η βίαιη πράξη του είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενό αστυνομικού που ήταν εκτός υπηρεσίας, καθώς και τον τραυματισμό επτά άλλων. Η επίθεση αυτή καταγράφηκε ω μία από τι πιο αιματηρέ στην ιστορία τη μεταπολεμική Ελλάδα. Ο Νίκο Κοεμτζή συνελήφθη άμεσα και δικάστηκε για τα εγκλήματά του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τρει συστάνατων, αλλά η ποινή του μετατράπηκε αργότερα σε ισόβια κάθριξη. Ο Κοεμτζή πέρασε 23 χρόνια στη φυλακή. Πρωτού αποφυλακιστή το 1996, χάρη σε ευεργετικά μέτρα αποφυλάκηση.